εξαγριωμένοι η μικρομεσαίοι με την εφορία. Θεωρείτε από την αρχή εξ αρχή ότι είστε κερδοφόρε τη επιχειρήση. Όταν μια επιχείρηση είναι κερδοφόρα, να πληρώνει κανονικά όλα ωραία. Αλλά εμεί που έχουμε τώρα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλη να πουλήσουμε έστω και ένα στρώμα, δεν βγαίνει αυτή η δουλειά. Δεν μα ρωτάει γιατί είναι ΑΕ αυτή η εταιρεία που έχουμε εμεί εδώ στην Τολεμαίδα, την Elite Strom, το οποίο πρέπει να πουλά Είτε αγοράζει, είτε, είτε πουλά να κόβει κανονικά την απόδειξη. Δεν γίνεται να μην την κόβει την απόδειξη. Και τώρα μα μας φορολογεί ε, 14.850, πόσο είναι να πληρώσουμε το ρεχματό και δεν βγαίνει. Οι επιχειρήσει πνίγονται. Αυτό δεν το κοιτάει το κράτο. Κοιτάει, θέλει να κλείσει όλα, όλα τα καταστήματα τη πόλη. Το επιμελητήριο αφανή. Ο εμπορικό σύλλογο αφανή. Πού είναι αυτοί εδώ να ξεσηκωθούμε λίγο, να δούμε τι θα γίνει. Τα ταξία από ό,τι μαθαίνω στην Αθήνα θα κάνουν απεργία. Ε, οι γιατροί, οι δικηγόροι το ίδιο. Εμείς πού είμαστε. Τι γίνεται, δεν βγαίνει, δε... οδηγείται σε διέξοδο η επιχείρηση. Οδηγείται σε αδιέξοδο γιατί μας πνίγουν τα χρέη της αφορίας και δεν μπορούμε να παρεξέλθουμε στην, στην πληρωμή της αφορίας. Λόγω Α... και της έχει πέσει και η κίνηση. Πάρα πολύ, πάρα πολύ πάρα πολύ, έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση στην Πτολεμαίδα μα που δεν έπρεπε η πόλη μα αυτή να ήταν το νούμερο ένα στην Ελλάδα. Και έχει γίνει το νούμερο, το νούμερο 0 η πόλη μα. Που λυπάμαι πάρα πολύ με γέννημα θέμα τη και βλέπω την πόλη μου κάθε μέρα να καταστρέφεται. Τα εμπορικά καταστήματα ένα πίσω από το άλλο να κλείνει και εμεί σε αυτή τη φάση μπορεί σε δεύτερη φάση να δούμε μπορεί να κλείσουμε κι εμεί. Αναζητάτε διεξόδου να, να φύγετε, να μεταναστεύσετε, να πάτε την επιχείρηση κάπου αλλού, ενδεχομένω. Μπορεί, μπορεί, ναι. Όπω ο γιο μου έχει ανοίξει την Κατερίνη και πάει πολύ καλύτερα εκεί πέρα, θα δούμε και εμεί αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να, να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Μέχρι τέλο του χρόνου θα, θα έχουμε πάρει την απόφαση. Να δούμε τι θα γίνει.